Γεια σας! Λέγομαι Βιτζιλέου Ελίζα και είμαι δασκάλα σε Δημοτικό Σχολείο. Σήμερα θα κάνουμε θρησκευτικά, θρησκευτικά Τρίτης Δημοτικού. Θα κάνουμε συγκεκριμένα την 4η ενότητα που αναφέρεται στη γέννηση του Χριστού. Τόσα χρόνια στο σχολείο κάνουμε ένα παιχνίδι πάντα με τα παιδιά της τάξης μου. Και θα ήθελα να το κάνουμε μαζί, να συμμετέχετε όσο μπορείτε. Γράφουμε λοιπόν μία λέξη στον πίνακα, τη βασική λέξη των Χριστουγέννων, τα Χριστούγεννα, την έχω εδώ ήδη γραμμένη, και ζητάω από σας να σκεφτείτε τι σας φέρνει στο νου αυτή η λέξη, η λέξη Χριστούγεννα. Προσπαθήστε να σκεφτείτε εκείνες τις μέρες, τι κάνουμε, πώς είμαστε, να σας πω ότι μου λέτε συνήθως Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, Χριστούγεννιάτικο δέντρο το δέντρο που το στολίζουμε με το αστέρι ψηλά, Χριστούγεννα κάλαντα. Τι άλλο μας φέρνουν στο νου τα Χριστούγεννα, λιχουδιές. Έτσι το οικογενειακό τραπέζι, Ωραία! Λαμπιόνια, στολίδια. Και στολίδια στους δρόμους. Όλα αυτά, παιδιά, και πολλά άλλα ακόμα, είναι τα Χριστούγεννα. Αν σκεφτούμε, έτσι, τι ακριβώς είναι τα Χριστούγεννα, τι μας θυμίζουν. Όμως, παιδιά, το πραγματικό ε, νόημα των Χριστουγέννων είναι πιο βαθύ, δηλαδή... Όταν λέμε Χριστούγεννα, τι μας έρχεται πρώτα στο μυαλό, ότι ο Κύριος μας, ο Χριστός, ήρθε στη γη και πήρε τη μορφή του ανθρώπου από αγάπη για μας, για μας τους ανθρώπους. Άρα, πάνω από όλα Χριστούγεννα, είναι αγάπη. Άμα ρωτήσουμε τα μικρά παιδιά, τα πολύ μικρά παιδάκια, τι σας, τι, αν γράψω Χριστός ίσον, τι είναι, τι θα βάλω μετά το ίσον. Χριστός ίσον, Χριστός ίσον αγάπη λένε τα περισσότερα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν το βασικό μήνυμα των Χριστουγέννων είναι η αγάπη. Έτσι παιδιά, η συγχώρεση. προσφορά του συνανθρώπους μας. Η ειρήνη και η γαλήνη που νιώθουμε μέσα μας. Πηγαίνουμε στην εκκλησία. Ψάλουμε ύμνους, προσευχόμαστε. όλα αυτά, παιδιά, είναι βασικά αυτά είναι τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων είναι η αγάπη και ό,τι πορεύεται από αυτή. Πώς μπορούμε εμείς τώρα να κάνουμε αυτή τη λέξη πράξη στην πραγματικότητα. Δηλαδή, πώς μπορούμε αυτό το μήνυμα των Χριστουγέννων να το κάνουμε αληθινό στην καθημερινή μας ζωή δεν είναι ένα νόημα άπιαστο, δεν είναι κάτι αόριστο. Στο, πούμε στο σχολείο, στο σπίτι που είσαστε τώρα. Για σκεφτείτε πώς θα μπορούσατε να είναι καλύτερη η ζωή σας, να βοηθάτε τους γονείς σας, να τους καταλαβαίνετε περισσότερο, τα αδέλφια σας, να μην μαλώνετε με τα αδέλφια σας, να τα αγαπάτε, να πάρετε τηλέφωνο τους παππούδες σας που θα χαρούν πάρα πολύ άμα τους πάρετε τηλέφωνο αυτές τις μέρες να προσφέρετε κάτι σε κάποιον συνάνθρωπό σας, σε ένα παιδάκι που ξέρετε ότι δεν έχει παιχνίδια, δεν έχει ρούχα, κάτι που δεν χρειάζεται εσείς και σας είναι άχρηστο. Αυτό λοιπόν είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι πράξη και η παραμικρότερη πράξη αγάπης έχει σημασία. Θυμηθείτε το αυτό. Πάμε λοιπόν να διηγηθούμε μαζί, να φέρουμε στο μυαλό μας μαζί, την ιστορία των Χριστουγέννων, που σίγουρα την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλά πριν ξεκινήσω, θέλω να σας πω το εξής. Επειδή από πολύ μικρά παιδιά έχετε διαβάσει σε βιβλιαράκια, έχετε δει εικόνες των Χριστουγέννων, και μοιάζουν λίγο με παραμυθάκι, θέλω να σας πω ότι τα Χριστούγεννα, παιδιά, η γέννηση του Χριστού, είναι ένα πραγματικό γεγονός. Δεν είναι δηλαδή όπως την ιστορία, που κάνουμε τη μυθολογία και είναι μύθος και μετά μαθαίνουμε την ιστορία που βασίζεται σε πηγές και σε ε, μαρτυρίες. Τα Χριστούγεννα, η γέννηση του Χριστού είναι ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο αυτό μας το μαρτυρούν όχι μόνο οι γραφές αλλά και ιστορικές πηγές. Πάμε λοιπόν να δούμε την ιστορία των Χριστουγέννων. Θέλω να σας πω καταρχάς ότι το γεγονός της γέννησης του Χριστού το προέβλεψαν οι προφήτες πολλά χρόνια πριν και συγκεκριμένα, ε, για παράδειγμα, ο προφήτης Ισαΐας, 8 αιώνες πριν, παιδιά, σχεδόν τη γέννηση του Χριστού, είπε ότι ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημάδι. Δήλωσε, δέστε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και το όνομά του θα είναι Εμμανουήλ. Εμμανουήλ, παιδιά, σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Ας τα πάρουμε, λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα από την αρχή. Θα μιλήσουμε για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάστηκε στην Παναγία... και της έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Χριστού. «Χαίρε εσύ που έχεις γεμίσει από τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου και είσαι η πιο ευλογημένη από όλες τις γυναίκες. Μη φοβάσαι, Μαρία, ο Θεός σου έδωσε τη χάρη Του. Θα μείνει έγκυος και θα γεννήσεις γιο που θα τον ονομάσεις Ιησού. Τον Ευαγγελισμό, παιδιά, το γιορτάζουμε ακριβώς εννιά 9 μήνες πριν από τη γέννηση του Χριστού και σηματοδοτεί το ξεκίνημα της ενανθρώπισης του Κυρίου. Δηλαδή, ε, δέχτηκε το Λόγο του Θεού, η Παναγία έδωσε τη συγκατάθεσή της και είπε ας γίνει το θέλημα του Θεού και έτσι λοιπόν Πάμε να μιλήσουμε για την ιστορία των Χριστουγέννων. Το ταξίδι στη Βιθλέμ και η γέννηση του Χριστού. Η Μαρία και ο Ιωσήφ ζούσαν στη Ναζαρέτ. Η Μαρία ε, είχε τον Ιωσήφ σαν προστάτη της. Ο Ιωσήφ προστάτευε και αγαπούσε πολύ τη Μαρία. Δεν ήταν σύζυγος της Μαρίας, δεν ήταν άντρα της Παναγίας ο Ιωσήφ, ήταν αυτός που τη βοηθούσε, γιατί μην ξεχνάτε, εκείνα τα χρόνια ήταν τελείως διαφορετική η και μια γυναίκα μόνη της και μάλιστα έγκυος ήταν δύσκολο να κινείται και να κυκλοφορεί. Εκείνος λοιπόν ήταν ας πούμε ο φύλακα άγγελός της. Εκείνο τον καιρό λοιπόν παιδιά, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας 4 Αύγουστος διέταξε να γίνει απογραφή του πληθυσμού, δηλαδή έπρεπε ο κάθε πολίτης της Αυτοκρατορίας να πάει στον τόπο καταγωγής του, στο χωριό του ας πούμε, και εκεί να μετρήσουν πόσοι είναι οι κάτοικοι. Αυτό έπρεπε να κάνουν και ο Ιωσήφ με τη Μαρία και επειδή ο Ιωσήφ κατάγονταν από τη Βηθλεέμ, έπρεπε να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι στη Βιθλέμ. Μεγάλο ταξίδι! Σκεφτείτε βέβαια εκείνη την εποχή ότι δεν υπήρχαν τα μέσα που έχουμε τώρα εμείς σήμερα. Έτσι, ταξίδευαν ή πεζοί με τα πόδια ή με τα ζώα, με γαϊδουράκια, άλογα κτλ. Έτσι λοιπόν χρονικά ήταν σίγουρα πολύ μεγάλο το ταξίδι. Ο Ιωσήφ λοιπόν έβαλε τη Μαρία πάνω στο γαϊδουράκι και ξεκίνησαν για τον προορισμό τους, για τη Βιθλέμ. Ε, όταν έφτασαν όμως στη βιθλέ, μετά από ένα πολύ κουραστικό ταξίδι, όπως είπαμε, ήταν πολύ αργά, είχε βραδιάσει και δεν βρίσκανε πουθενά να μείνουν. Ζήτησαν από εδώ, ζήτησαν από εκεί ένα μέρος να μπορέσουν να περάσουν το βράδυ. Πουθενά. Ένας λοιπόν ταβερνιάρης που τους λυπήθηκε, τους είπε ότι έχει ένα στάβλο που βάζει τα ζώα του, που είναι ζεστός και καθαρός και μπορούσαν να περάσουν το βράδυ τους εκεί. Ο Σταύλο αυτό ήταν μέσα σε μια σπηλιά. Πήγαν λοιπόν εκεί ο Ιωσήφ με τη Μαρία και το βράδυ την έπιασαν οι πόνοι. Ήρθε η ώρα να γεννηθεί ο Χριστό. Πραγματικά εκείνο το βράδυ γεννήθηκε ο Χριστό σε μια ταπεινή φάτνη, και μάλιστα η Παναγία όταν το γέννησε το σπαργάνωσε, δηλαδή τον, τον τήλιξε, ε, σε τον, φάσκιωσε, τον τήλιξε πολύ στενά σε πανιά που ήταν ειδικά για μωρά και τον έβαλε στο μέρος που τρώνε τα ζώα, στη Φάτνη, στο Παχνί όπως λέμε. Είναι ένα δοχείο που τρώνε τα ζώα, σαν κουνίτσα εκεί, για να μπορέσει να τον φροντίσει σαν ένα μωρό, όπως φροντίζουμε. Γιατί ο Χριστός έχει φυσικά και την ανθρώπινη διάστασή του, και συμμετέχει σε όλες τις πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως είναι και αυτό, που θα το δούμε στη συνέχεια στις Αγιογραφίες. Όπως είχαν προβλέψει λοιπόν παιδιά οι προφήτες, εκείνο το βράδυ ένα πολύ λαμπερό αστέρι που ε, κινούνταν προς τη Βηθλεέμ, με τη γέννηση του Χριστού, ήρθε και στάθηκε ακριβώς πάνω από το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός. Εδώ σας έχω βάλει και στην φωτογραφία δεξιά πάνω, ένα, μια πραγματική φωτογραφία είναι αυτή που μας δείχνει ένα αστέρι που λάμπει στον ουρανό και κινείται. Είναι ένα πραγματικό φαινόμενο και μάλιστα οι αστρονόμοι παιδιά, ε, μελετώντας προ τα πίσω ε, τα φαινόμενα που είχαν συμβεί στον ουρανό εκείνη την εποχή, βρήκαν ότι όντω υπήρχε ένα πάρα πολύ λαμπερό αστέρι το οποίο κινούνταν και ήρθε και στάθηκε πάνω από τη Βηθλέμ. Είναι ένα πραγματικό περιστατικό και αυτό, και γι' αυτό σας έχω μια αληθινή φωτογραφία. Φυσικά δεν είναι η ίδια, εντάξει, έχουν μεσολαβήσει χιλιάδες χρόνια για να έχετε στο μυαλό σας τη γέννηση σαν ένα αληθινό γεγονός. Ε, εκεί κοντά λοιπόν στην σπηλιά που γεννήθηκε ο Χριστός, ήταν κάποιοι βοσκοί που φύλαγαν τα πρόβατά τους το βράδυ και ξεκουράζονταν. Ξαφνικά η νύχτα έγινε μέρα. Μια τεράστια λάμψη έκανε τους βοσκούς να πέσουν κάτω από το φόβο τους και να κλείσουν τα μάτια και παρουσιάστηκε μπροστά τους ένας άγγελος. Αυτός ο άγγελος τους έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Χριστού και τους προέτρεψε να πάνε να προσκυνήσουν το θείο βρέφος. Χωρίς να χάσουν χρόνο, πήραν ένα μικρό αρνάκι νεογέννητο και ξεκίνησαν να πάνε να προσκυνήσουν το μικρό Χριστό. Στο δρόμο στρατιές αγγέλων είχαν πλημμυρίσει τον ουρανό, είχαν ανοίξει ουρανοί και στρατιές αγγέλων υμνούσαν, δόξα στον ύψη στο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία στους ανθρώπους. Παράλληλα όμως, παιδιά, κάμποσο καιρό πριν έρθει η ώρα να γεννηθεί ο Χριστός μας στην Βηθλεέμ, τρεις μάγοι από τα βάθη της Ανατολής είχαν μάθει, είχαν διαβάσει μάλλον τις γραφές τους και είδανε ότι έλεγαν οι προφήτες, πως θα γεννηθεί ο Χριστός όταν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημάδια. Είδανε λοιπόν το σημάδι, είδαν αυτό το υπέρλαμπρο αστέρι στον ουρανό και κατάλαβαν ότι ήρθε η ώρα να πάνε να προσκυνήσουν το βασιλιά των Ιουδαίων, όπως έλεγαν οι γραφές. Ε, στην πραγματικότητα βέβαια ο Χριστός δεν είναι βασιλιάς με την κοσμική έννοια, mm. αλλά είναι ένας βασιλιάς των ουρανών, όχι βασιλιάς με σκύπτρο και ε, ε, κορώνα. Ε, ξεκίνησαν λοιπόν οι μάγοι στο δρόμο για να φτάσουν στη Βιθλέμ, ακολουθώντα το αστέρι, σταμάτησαν στο παλάτι του βασιλιά Ηρώδη. Εκεί ο Ηρώδης όμως, όταν άκουσε ότι πρόκειται να γεννηθεί ένας άλλος βασιλιάς και να του πάρει τη βασιλεία, έτσι σκέφτηκε στο μυαλό του, έβαλε σε δράση ένα πονηρό σχέδιο και είπε τότε στους τρεις μάγους, θα πάτε να προσκυνήσετε, αλλά όταν γυρίσετε να περάσετε πάλι από εδώ, να μου πείτε πού ακριβώς είναι ο νεογέννητος βασιλιάς. Συμφώνησαν, λοιπόν, οι τρεις μάγοι και συνέχισαν το ταξίδι τους. Έφτασαν στον προορισμό τους, πολύ εύκολα για τους, τους καθοδηγούσε το αστέρι, και πρόσφεραν τα δώρα τους, Χρυσό, Λιβάνι και Σμύρνα. Αυτά τα τρία δώρα, παιδιά, είναι συμβολικά χρυσό για σαν, δώσανε στον, στον νεογέννητο θείο βρέφος σαν βασιλιάς που ήτανε, λιβάνι για την θεϊκή του υπόσταση, έτσι το λιβάνι το χρησιμοποιούμε και στην λατρεία μας, και σμύρνα για την ανθρώπινη υπόστασή του. Η σμύρνα, παιδιά, είναι ένα ε, υλικό που χρησιμοποιούσαν τότε μια ουσία που βγαίνει από τα δέντρα και το χρησιμοποιούσαν σαν παυσίπονο για τους σωματικούς πόνους. Γι' αυτό λέμε ότι η σμύρνα είναι για την ανθρώπινη διάσταση του Χριστού. Συνεχίζουμε λοιπόν παιδιά και τώρα θέλω να διαβάσουμε μαζί την εικόνα της γέννησης του Χριστού. Βλέπουμε εδώ την εικόνα και από κάτω βλέπουμε μία φράση από έναν πολύ όμορφο χριστουγεννιάτικο ύμνο. Τι σύ προσενέγκομεν Χριστέ, ότι όφθησε επί της γης ως άνθρωπος δίη μας. Τι να προσφέρουμε σε σένα Χριστέ μου, που εμφανίστηκε στη γη σαν άνθρωπος για χάρη μας, για μας. Εδώ βλέπουμε λοιπόν στην όμορφη αυτή η εικόνα της γέννησης. Ε, καταρχάς να πούμε ότι πάντα η εικόνα της γέννησης είναι μια εορταστική εικόνα, έχει πανηγυρικό χαρακτήρα. Βλέπουμε στο κέντρο την Παναγία με το Χριστό δίπλα της, όπως σας είπα, στην πέτρινη φάτνη, φασκιωμένο. Ε, και γύρω-γύρω όλη η πλάση γιορτάζει. Ε, στο πίσω μέρος είναι σκοτεινό το τοπίο, βλέπουμε έτσι το σκούρο φόντο, σε αντίθεση με το μπροστινό μέρος που είναι φωτεινό. Αυτό συμβολίζει το σκοτάδι στο οποίο ήταν οι άνθρωποι πριν τον ερχομό του Χριστού και ε, το καινούριο κομμάτι, το φωτεινό, το μπροστινό κομμάτι, είναι ο καινούριο κόσμος που ανατέλει με τη γέννηση του Χριστού. Ε, γύρω από την Παναγία λοιπόν και το Χριστό που είναι τα κεντρικά πρόσωπα, Παρατηρούμε εκεί, δίπλα στη φάτνη του Χριστού, δύο ζώα που ζεσταίνουν το Χριστό με την αναπνοή τους. Αυτά τα ζώα, παιδιά, συμβολίζουν τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, που περίμεναν, διαβάζοντας τις προφητείες των προφητών, με μεγάλη αγωνία τον ερχομό του Μεσσία. Και για να δούμε γύρω γύρω τι προσφέρει η πλάση στον Χριστό. Από πάνω ακριβώς βλέπουμε την ακτίνα του άστρου, της γέννησης, που βλέπουμε ότι ο ουρανός προσφέρει, λοιπόν, το αστέρι. Αριστερά, πάνω, βλέπουμε μία στρατιά αγγέλων, οι άγγελοι προσφέρουν τον ύμνο τους. Κάτω από τους αγγέλους παρατηρούμε τους τρεις μάγους που προσφέρουν τα δώρα τους που είπαμε. Και δεξιά τώρα, στο δεξί μέρος, βλέπουμε τον άγγελο που έχει εμφανιστεί στους βοσκούς και οι βοσκοί προσφέρουν το θαυμασμό τους και το αρνάκι μετά που πήγανε δώρο στο νεογέννητο Χριστούλη. Και στις άκρες της εικόνας, κάτω αριστερά και δεξιά, παρατηρούμε κάτω αριστερά είναι ο Ιωσήφ, ο οποίος είναι πάντα μακριά από το βρέφος και την Παναγία, γιατί δεν είναι ο σύζυγος της Παναγίας, δεν είναι άντρας τη, είπαμε, είναι ο προστάτη της, αυτός που την αγαπάει και την προσέχει. Ενώ δεξιά παρατηρούμε δύο γυναίκες, είναι απλές γυναίκες, το καταλαβαίνουμε γιατί δεν έχουν φωτοστέφανο, που φροντίζουν το μωρό, το θείο βρέφος, το καταλαβαίνουμε από το φωτοστέφανο, την ο Χριστούλης, ε, και αυτό θέλει να μας δείξει αυτό που σας είπα προηγουμένως, την ανθρώπινη διάσταση του Χριστού, ναι, μεν ήταν και είναι Θεός, αλλά έχει, συμμετέχει σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής και σαν ένα μωράκι κι αυτός έπαιρνε το λουτρό του σε αυτό το σημείο. Πάμε λοιπόν τώρα παιδιά να διαβάσουμε, να σας διαβάσω ένα πολύ όμορφο απόσπασμα από ένα ποίημα, μεγαλύτερο ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη, «Ο αδελφός Ιησούς» λέγεται το ποίημα και το απόσπασμα «Η γέννηση». Η γέννηση λοιπόν. Ένα άλλο βράδυ τον άκουσα να κλαίει δίπλα. Χτύπησα την πόρτα και μπήκα. Μου δείξε πάνω στο κομμονδίνο ένα μικρό ξύλινο σταυρό. «Είδες», μου λέει, «γεννήθηκε η ευσπλαχνία». Έσκυψα τότε το κεφάλι και έκλαψα κι εγώ, γιατί θα περνούσαν αιώνες και αιώνες και δεν θα είχαμε να πούμε τίποτα ωραιότερο από αυτό. Όπως, παιδιά μου, θα περάσουν και πάρα πολλοί αιώνες, όσο μάλλον για την ακρίβεια υπάρχει αυτός ο κόσμος, δεν θα έχουμε να πούμε τίποτα πιο όμορφο και πιο ελπιδοφόρο από τη γέννηση του Χριστού. Σας εύχομαι λοιπόν, παιδιά μου, ολόψυχα, αυτά τα Χριστούγεννα να είναι αληθινά Χριστούγεννα, να είναι τα καλύτερα Χριστούγεννα που έχετε περάσει ποτέ. Γεια σας!